δυναμική. Κρατήστε τον, κρατήστε. Ο Γενικός Γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Δον Βρένα, Σίμος Μιχάλογλου, κάνει στον 68χρονο Δημήτρη Μπαφαλούκα σπυρομέτρηση για να ελέγξει την αναπνευστική του λειτουργία. Είναι μία από τις βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιούνται για περισσότερα από 2 χρόνια στο Περιφερειακό Ιατρείο μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής Vodafone. Χάρη σε αυτό, ο κύριος Μπαφαλούκας διαπίστωσε ότι πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χωρίς καν να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο της Θήβας 35 χιλιόμετρα μακριά. Εγώ γνώριζα ότι είχα πρόβλημα με το πνεύμα. Εντελώς στοιχεία, ήρθα στο γιατρείο για άλλη περίπτωση και μου εξήγησε ο γιατρός ότι υπάρχει και γίνεται τώρα μια τηλεδιάγνωση. Φύσηξε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Εδώ μου λέει, μας θα δείχνει τραγικά τα πράγματα. Δεν θα φυλαχτούμε τώρα από εδώ και πέρα. Μου έχει δώσει, κάνω κάποιες εισπνοές. Και πάμε καλά. Ωραία. Και πιστεύω ότι θα πάω 100 χρόνων. Ο κύριος Μπαφαλούκας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ασθενός που ωφελήθηκε από το πρόγραμμα της τηλεϊατρικής της Vodafone. Ο ίδιος δεν είχε ποτέ καλή σχέση με τους γιατρούς και τα φάρμακα. Τον έπεισα με κάποιον τρόπο να μπει σε αυτό το πρόγραμμα καθότι ήταν και εύκολο και δωρεάν. Τότε ήταν που βγήκαν στο φως αρκετά προβλήματα. Εξοπλισμένος με ειδικές φορητές συσκευές, ο κύριος Μιχάλογλου κάνει στους ασθενείς του σπυρομέτρηση, οξυμετρία και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τους μετρά την πίεση και το ζάχαρο, ενώ το πρόγραμμα διαθέτει πλέον και εξοπλισμό για μέτρηση ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Η όλη διαδικασία δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά. Εάν για κάποιες εξετάσεις ο γιατρός χρειάζεται μια επιπλέον γνωμάτευση, τη στέλνει μέσω του δικτύου της Vodafone στους πνευμονολόγους και στους καρδιολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι απαντούν μέσα σε ένα 24ωρο. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone βοηθάει πάρα πολύ, γιατί στην τοπική κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα και μπορούν οι εξετάσεις να γίνουν εδώ στο Περιφερειακό Ιατρείο, δωρεάν και εύκολα. Μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής Vodafone, ο γιατρός κρατά πλήρες ιατρικό ιστορικό των ασθενών του, προσαρμόζοντας έτσι κατάλληλα τη θεραπεία τους. Με παρακολουθεί ο γιατρός κάθε τόσο όταν έρχομαι, μου λέει κάτσε να κάνουμε και ένα τεστ και βλέπω ότι πάμε πολύ καλά. Και είμαι ευχαριστημένος εγώ. Να μην τρέχω κιόλα στη Λιβαδιά ή στη Θήβα. Πάμε καλά. Εάν κάποιος ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί, ο κύριος Μιχάλογλου διενεργεί τις εξετάσεις ακόμα και κατοίκων. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone εφαρμόζεται σε συνολικά 100 απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας και προσφέρει στους κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών ισότιμη πρόσβαση σε ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Επειδή αξίζει να ζείτε στον τόπο που αγαπάτε, το πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone λειτουργεί σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί αξίζει να χαίρεστε περισσότερο.